που επικεντρώνονται οι αγωνίες για τη First Republic και γενικά για το χρηματοπιστωτικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, η First Republic βρίσκεται στο προσκήνιο και περιμένουμε από μέρα σε μέρα να δούμε μια συμφωνία διάσωσης. Οι τραπεζικές ρυθμιστικές αρχές χθες εξέτασαν την προοπτική υποβάθμισης της αξιολόγησης της τράπεζας και αυτό, εάν συμβεί, θα αποκόψει την First Republic από τις δανειοδοτικές διευκολύνσεις της Fed και από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας που στήθηκε το προηγούμενο μήνα όταν ξέσπασε η τραπεζική κρίση. Εκείνα τα 30 δισεκατομμύρια εννοείς, Έφη? Τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια είναι μια κίνηση βοήθειας που δόθηκε από τις 11 μεγαλύτερες τράπεζες. Αλλά η Αμερικανική κυβέρνηση το προηγούμενο μήνα έκανε ένα έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας για να στηριχθούν όλες οι τράπεζες οι οποίες είχαν πρόβλημα. Mm-hmm. Τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια, ναι, είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο της βοήθειας. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλισης Καταθέσεων έχει δώσει χρόνο στη First Republic για να καταλήξει σε κάποια συμφωνία και να ενισχύσει τη ρευστότητά της. Όμως βλέπουμε ότι δεν έρχεται αυτή η συμφωνία, δεν υπάρχει κάποια λύση στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή. Και στο πλαίσιο αυτό, για να βοηθηθεί μια κατάσταση, οι σύμβουλοι της First Republic προσπαθούν να καλοπιάσουν αυτές τις 11 τράπεζες που είχαν κάνει την κίνηση της κατάθεσης και θέλουν να τις πείσουν να αγοράσουν ομόλογα σε τιμή μεγαλύτερη της αξίας τους, να αναλάβουν σχετικά το πλήγμα των ζημιών για το καλό του τραπεζικού συστήματος. Θα δούμε τώρα τις επόμενες μέρες τι θα γίνει. Οι επόμενες μέρες, όπως είπαμε, είναι πολύ κρίσιμες. Για να δούμε, και είδαμε και τη μετοχή της πάλι. Από ό,τι διαβάζουμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο ίσως να υπάρχουν εξελίξεις, γιατί είναι και πολύς ο χρόνος μέχρι το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε ότι κάθε μέρα αλλάζει το σκηνικό. Και...